και οι σημερινές εξελίξεις είναι μια συνέχεια στον πολιτικό εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ και στην κατρακύλα του. Δεν είναι τυχαίο. Θα έλεγα ότι προέρχεται ότι αυτό το κόμμα προσπάθησε να παρουσιάσει ότι έχουν ίδια συμφέροντα βιομήχανοι, εφοπλιστές με εργατικά και λαϊκά στρώματα. Προσπάθησε να εμφανίσει ότι μπορεί να έχουν ίδια συμφέροντα εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι. Δηλαδή, με δύο λόγια, προσπάθησε να περάσει το αφήγημα ότι μπορεί να εξανθρωπιστεί η βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Γιατί παρενέβη ο κύριος Τσίπρας τώρα, κατά τη γνώμη σας? Παρενέβη για να δώσει ποια είναι η κατάσταση και να προσανατολίσει ίσως και μερικούς. Να προσανατολίσει, λέτε? Δεν αποκλείω. Αλλά το κυριότερο ήταν ή ακόμα και να συγκρατήσει. Ναι. Ή ακόμα και να συγκρατήσει ακριβώς αυτή την κατρακύλα. Να πει είμαι εδώ και εγώ. Είμαι εδώ και εγώ. Ναι. Ναι. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι διαλυτικά. Και οι επόμενες μέρες θα δείξουν και άλλα πράγματα, κατά τη γνώμη μας. Αλλά ποιο είναι το κυριότερο? Ότι σήμερα τον κόσμο δεν τον απασχολούν. Θα πάμε και στα άλλα που τον απασχολούν. Θα πάμε, Και το λέω γιατί. Γιατί ένας κόσμος που εγκλωβίστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν οι αγώνες που εκδηλώνονται όλες αυτές τις ημέρες και σήμερα, και μπορεί να συμπαραταχθεί, ναι, σε αυτό το δρόμο και με το εξής, και όχι να ξαναεγκλωβιστεί σε αντίγραφα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Μανολάκου, τώρα εσείς, με εσάς σημαίνει το παράδοξο. Εσείς ως βουλευτής του Καπακάτου δηλώνετε άθεοι, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Τώρα θα μπορεί... Προφανώς, δεν ξέρω, με πολιτικό όργο έχετε ορκιστεί, νομίζω, και εσείς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, λέω, εσείς όμως θα έχετε τη δυνατότητα να πάτε στην Μητρόπολη Πειραιώς την Κυριακή, ενώ ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, που έχει ψηφίσει όμως το νομοσχέδιο, δεν θα μπορεί να πάει. Δεν θα μπορεί να κοινωνήσει. Δηλαδή, ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα στην εποχή μας. Υπάρχει κάτι ουσιώδες εκ μέρους του ΚΚΕ, ότι εμείς έχουμε ζητήσει το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Και μάλιστα το είχαμε προτείνει και στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεύτερον, και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια προσπάθεια, αλλά ότι εμείς καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Γιατί, όχι γιατί όπως θεωρεί η Εκκλησία είναι αμάρτημα για αυτόν που έχει άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Και αυτό το είπαμε πάρα πολύ καθαρά και διαχωρίσαμε και τη θέση μας. Αλλά γιατί αυτό το νομοσχέδιο, μέσα από την, πολιτικό γάμο δύο ανθρώπων που έχουν το ίδιο φύλο, δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, συνεπώς αναγκαστικά θα πάνε να αγοράσουν παιδί. Ή θα αναθέσουν δηλαδή σε μία γυναίκα και θα πληρώσουν. Δηλαδή μιλάμε για εμπορευματοποίηση. Μες. Άρα εμείς το καταψηφίσαμε, γιατί ουσιαστικά με αυτό προωθείται η αγοροπολισία παιδιών και η εμπορευματοποίηση λοιπόν, της γυναίκας. Ένας, υπάρχει κανένας έλεγχος, τι βάζουμε στο στόμα μας? Γιατί... Αφήστε την ακρίβεια. Και τι αγοράζουμε για μέλι, ελληνικό. Και δεν είναι μέλι, αυτό θέλω να πω. Γιατί οι κυβερνήσεις με τους εμποροβιομήχανους είναι, όχι όμως με τους παραγωγούς. Και θα έπρεπε να γινόταν έλεγχος. Λοιπόν, να πω και μετά θα πείτε. Αυτό το gap που δημιουργείται όμως δεν είναι σκροκέρδια? Δηλαδή όταν μπαίνει 0,10 και πουλιέται 1 ευρώ, αυτό δεν μιλάμε σκροκέρδια? Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ορισμένα στοιχεία που δεν τα έχουμε βγάλει εμείς, αλλά αυτοί που τα μετράνε. Το 72% των οικοκυριών έχουν μειώσει τις δαπάνες λόγω των υψηλών τιμών στα τρόφιμα. Στη 19η ημέρα τελειώνει το μηνιάτικο. Ναι. Τα λέω, πρόσφατα, τα ξέρουμε όλα πρόσφατα. Πρόσφατα βγήκε το στοιχείο αυτό, πράγμα κανένα μήνα. Και το 75% των μισθωτών δεν καλύπτονται καμία αποσυλλογική σύμβαση. Δηλαδή η ακρίβεια. Το έρευνα Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, νομίζω αυτό. Έτσι είναι. Είναι επίσημα στοιχεία που έχουν μετρηθεί. Απλώς λέω ενδεικτικά ορισμένα στοιχεία για να δείξω ότι η φτώχεια εκεί απλώνεται και βαθαίνει. Οι αγρότες που ήταν προχτές, τι αιτήματα βάζανε? Και τα ονομάζανε αιτήματα επιβίωσης. Και έτσι ήταν, αιτήματα επιβίωσης. Μείωση του κόστους παραγωγής. Θα
θα επηρεάσει αυτό και τα τρόφιμα, βεβαίως. Γιατί όμως δεν τους δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο ενώ δίνουν στους εφοπλιστές? Γιατί εάν λέτε πού θα βρείτε, μην κοροϊδεύετε. Ναι, οι ίδιοι οι αγρότες είπαν ότι δεν ικανοποιηθήκανε. Γιατί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήταν μόνο 80 εκατομμύρια, ενώ πριν από το τρίτο μνημόνιο που το ψηφίσατε όλοι και εκεί κόπηκε η ολική επιστροφή του ειδικού φόρου, ήταν 160. Εντάξει. Κάθε χρόνο χαρίζεται στους εφοπλιστές 180 εκατομμύρια. Να μην πάμε στους ομίλους των σούπερ μάρκετ. Μόνο πέρυσι είχαν κέρδη 11 δις. Ή τους 5 ομίλους τους ενεργειακούς, 1,3 δις κέρδη. Οι τράπεζες πληρώνουν φόρους? Όχι, δεν πληρώνουν φόρους. Οι εφοπλιστές έχουν απαλλαγή από πληθώρα φόρων? Βεβαίως έχουν απαλλαγή. Το λέω γιατί σήμερα στους δρόμους ήταν και οι γιατροί, αφορά την υγεία όλων μας. Ζητούσαν και διορισμούς και αυξήσεις. Τι αύξηση δώσατε? Τώρα ετοιμαζόσαστε? Όχι, ετοιμαζόμαστε. Δώσαμε 10% πέρυσι και δώσαμε άλλο 10% τώρα. 0,8 λεπτά. Εγώ σας το λέω με ποσοστό. Αύξηση. Μετά θα μου πείτε. Με ποσοστό. 0,8 λεπτά αύξηση στην εφημερία. Δηλαδή κοροϊδία. Και μάλιστα ο τρόπος που το φορολογείτε, τους παίρνετε το μεγαλύτερο ποσό πίσω. Οι φοιτητές, οι μαθητές, οι γονείς, οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, γιατί ήταν στους δρόμους και σήμερα, γιατί είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το νομοσχέδιο που έρχεται. Ουσιαστικά ανοίγει βήμα για δίδακτρα ακόμα και στη φοίτηση των πανεπιστημίων. Δηλαδή η κατάσταση είναι εκρηκτική στην κυριολεξία. Πολλοί από αυτούς που είδαμε δεν ήταν φοιτητές, έτσι. Πολλοί από αυτούς που είδαμε και που κάνεις καταλήψεις δεν είναι φοιτητές. Εδώ είναι η 7η εβδομάδα που βγάζαν. Υποχρεώσαν ακόμα και το ΠΑΣΟΚ να βγει σήμερα και να πει ενάντια, είμαστε ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί τότε. Πώς δεν αλλάξατε? Αλλάξατε λίγο, αλλάξατε. Λοιπόν, αλλάξαμε θέση. Στις 28 λοιπόν Φλεβάρι. Συγγνώμη, έχουμε πει ποτέ για τα ιδιωτικά. Για τα μικρά κρατικά. Για τα μικρά κερδοσκοπικά. Τώρα μην κουρδευόμαστε και πίσω από τα μικρά κρατικά. Λοιπόν, στις 28 ακριβώς γι' αυτό, στις 28 του Φλεβάρι, έχουν κηρύξει μέχρι τώρα πληθώρα, εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες, 32 εργατικά κέντρα, πανεργατική απεργία, που συμπίπτει με ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη, που δεν θέλουν ούτε πόρισμα να βγει και να εξετάσουν κι άλλους, με αίτημα αυξήσεις μισθών και δεν μπορούμε άλλο την ακρίβεια. Και γι' αυτό και ο κόσμος που μας ακούει να ετοιμάζεται μαζικά όλοι στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί βλέπουμε οι πολιτικές αυτές και της Νέας Δημοκρατίας όπως και των προηγούμενων να συγκεντρώνουν τον πλούτο στους λίγους και να υποφέρουν οι πολιτικές. Καλά κάνετε κύριε Στουμπο και το λέτε, γιατί η ΓΕΣΕ βγήκε να μας πει ότι θέλουν άμεσα τώρα να λυθούν τα ζητήματα και γι' αυτό προτείνει τον Απρίλιο. Λοιπόν. Δηλαδή κοντά στο Πάσχα. Η κοροϊδία. Όμως γι' αυτό την εγκαταλείπουν. Όταν 32 εργατικά κέντρα μέχρι τώρα έχουν βγει.